απαγορευτικό από όπλου τέθηκε σε ισχύ σε πολλά λιμάνια της χώρας εξαιτίας της κορύφωσης της κακοκαιρίας. Οι ισχυροί άνεμοι δικατέστησαν δυνατή την πραγματοποίηση δρομολογίων από πολλά λιμάνια της χώρας, ενώ το ίδιο συνέβη και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Λόγω των ισχυρών ανέμων έχει εκδοθεί απαγορευτικό από το κεντρικό λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης. Έτσι, το πλοίο Άρτεμις δεν θα πραγματοποιήσει το δρομολόγιο προς τη Σαμοθράκη. Την ίδια στιγμή απαγορευτικό υπήρξε από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου και στην πρωτεύουσα του Εύρου από το κεντρικό λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης. Ως εκ τούτου, δεν πραγματοποιήθηκε το δρομολόγιο από Αλεξανδρούπολη προς Σαμοθράκη και το αντίστροφο. Σημειώνεται πως απαγορευτικό υπήρξε και στην Καβάλα προς Πρίνο και από την Κεραμωτή προς την Θάσο. Την ίδια ώρα, από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Φαναρίου Ροδόπης Πέτρο Καραβέτη, κλήθηκαν οι ιδιοκτήτες σκαφών και καϊκιών να τα ελέγξουν για τυχόν φθορές που έχουν σημειωθεί από την κακοκαιρία. Δεδομένου ότι τα νερά πλέον έχουν φτάσει στο επίπεδο του δρόμου, μπορείτε να δείτε και εσείς την κατάσταση που επικρατεί τώρα. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα, είμαι 69 χρόνια.